Δεύτερη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων να παίρνουν τη σκυτάλη από τους συμμαθητές τους στα ΕΠΑΛ. Ειδικότερα, οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων διαγωνίζονται στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι εξετάσεις άρχισαν στις 8.30 το πρωί, στις αίρες συμμετείχαν 845 υποψήφοι και δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα στη διαδικασία, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ερών, Στέλιο Ρίζο. Σήμερα εξετάστηκαν οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Υποψήφοι και υποψήφιες των Γενικών Λυκείων στο μάθημα της Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Όλη η διαδικασία κύλησε από καλά καλύτερα που λέμε, παιδιά, πραγματικά όλα ήρθαν τα θέματα στην ώρα τους, τα μηνύματα που παίρνουμε από τις 6 και μισή ήρθαν στην ώρα τους, τα σχολεία πήραν τα θέματα και μας ενημέρωναν συνεχώς. Η διαδικασία κύλησε άψογα. Το θέμα ήταν πάρα πολύ βατό, τουλάχιστον αυτό λένε οι φιλόλογοι, ότι έχει διδαχθεί και στα σχολεία και στα φροντιστήρια εννοείται, και νομίζω ότι όλα τα πράγματα πήγαν καλά. Δεν είχαμε κανένα θέμα. Η αποχή ήταν ελάχιστη, κυρίως αφορούσε μαθητές και μαθήτρες προηγούμενων χρόνων. Αυτά. Το σύνολο των μαθητών στα γενικά λύκεια είπαμε και χθες ότι είναι 952. 930 δίνουν εδώ και 27 στο ειδικό εξεταστικό κέντρο. 845 ήταν τα γραπτά που θα πάρουμε. Το θέμα αφορούσε την ιστορία. Νομίζω ότι έχει βγει στο διαδίκτυο. Είχε θέμα την ιστορία και το πώς αντιμετωπίζεται από τα παιδιά και έχει ερωτήσεις διάφορες. Αλλά ήταν πάρα πολύ βατό. Η διάρκεια της εξέτασης ήταν 3 ώρες και τόσο οι εξεταζόμενοι όσο και οι εξεταστές έπρεπε να φορούν μάσκα. Τα παιδιά δεν φαίνεται να αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες σήμερα. Τα θέματα σχετικά ήταν βατά. Έπεσε το θέμα της ιστορικής γνώσης σχετικά με τους νέους, πόσο ασχολούνται με την ιστορία, πόσο τους ενδιαφέρει κλπ. Ικανοποιημένος θα έλεγα το είμαι. Τώρα πόσο έγραψα, πώς θα πήγα καλά δεν ξέρω, θα φανεί. Έτσι κι αλλιώς η Πανελλήνιση είναι αδιάβλητο σύστημα. Τα θέματα ήταν βατά, ναι. Δεν ήταν δύσκολο. Ναι, πρώτη χρονιά. Πώς ήταν, έχεις άγχος? Όχι καθόλου. Μπήκα στην τάξη. Τα θέματα ήρθαν κατά τις 9 παρά περίπου. 9 και ήταν, δεν θυμάμαι. Από το πρώτο τέταρτο τα έπιασα τα θέματα κανονικά. Υπήρχε τάξη, ησυχία, όλα καλά. Πιστεύω καλά. Ήταν ωραίο το θέμα. Τα θέματα ήταν αρκετά καλά, λίγο στο λογοτεχνικό ίσως να κόλλησα, αλλά πιστεύω το βρήκα στο τέλος. Πιστεύω θα είναι τα αποτελέσματα καλά. Θα το δούμε, περιμένουμε. Ήμουν αρκετά. Ωστόσο, δεν είναι κάτι τελικά. Είναι απλά σαν να γράφουμε ένα τεστ. Απλά λίγο τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα, γιατί είναι σημαντικό το αποτέλεσμα. Ρωτούσε για την αξία της ιστορίας στο θέμα Δέλτα και μετά ήθελε βιωματικούς τρόπους για το πώς μπορεί να ενισχυθεί το ενδιαφέρον για την ιστορία. Αυτό. Ήταν εύκολο. Εύκολο ήταν, επειδή έχουμε και δεύτερη χρονιά. Σε σχέση με πέρυσι, νομίζω ήταν πιο εύκολο. Ναι, ίδια κλίμακα σχετικά και λίγο πιο εύκολα. Αυτά. Εγώ είμαι για σώματα ασφαλείας. Είτε η πυροσβεστική είτε η αστυνομία. Τώρα θα δείξει. Ποια ήταν τα θέματα? Γύρω στις 9 παρά 10. Δεν άρχισαν πολύ, ναι, ήταν γρήγορα. Όχι, γιατί ο στόχος μου είναι υψηλός, οπότε μπορεί να είναι και απίθανο να το πιάσω, αλλά είναι στόχος. Οπότε είναι να περάσω πληροφορική, 17.000 μόρια έχει, οπότε ναι, είναι δύσκολο. Και εγώ έχω και το πρόβλημα, οπότε είμαι δυσλεκτικός. Έδωσες άρα προφορικά. Προφορικά. Α, μάλιστα. Δεν πρόβλημα εσύ καλό λένε. Μακάρι, τώρα δεν ξέρω. Ένας-ένας εξετάζεστε, πώς είναι στα προφορικά? Ένας-ένας, ναι. Ένας-ένας. Κάθε επιτροπή 5 άτομα κάνει. Αυτά. Είναι τελείως διαφορετική δηλαδή η διαδικασία. Είναι τελείως διαφορετική, ναι. Αλλά θεωρώ πως ένας μέσος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά γενικότερα. Και στις ασκήσεις. Ναι. Ήταν εύκολες οι ασκήσεις. Δεν είχε μεγάλο εύρος θεωρίας. Ναι. Αλλά ναι, θεωρώ πως μπορούσε ο καθένας να ανταποκριθεί. Εσύ πώς τα πήγες? Τα πήγα αρκετά καλά. Θεωρώ πως έφτασα τις προσδοκίες μου, έδωσα το 100% και πιστεύω για το καλύτερο. Δευτέρα τώρα με τι έρχεστε? Δευτέρα μαθηματικά, ναι.
Ευελπιστούμε και εκεί να είναι αρκετά εύκολα τα θέματα και εύχομαι τα καλύτερα σε όλα τα παιδιά και καλή επιτυχία σε όλους. Εντάξει, τα θέματα ήταν βατά. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν δύσκολο, ούτε εύκολα, μέτρια. Ναι. Προσωπικά για μένα δεν ξέρω πώς τα πήγα. Κρατώ μικρό καλάθι γι' αυτό. Είχες άγχος δηλαδή και δεν ξέρεις πώς πήγε. Όχι, όχι, όχι. Απλά αφήνω να δείξει τα αποτελέσματα από μόνα τους, να μιλήσουν. Το Σάββατο 4 Ιουνίου εξεταζόμενο μάθημα για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ είναι τα μαθηματικά, ενώ επόμενη εξέταση για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων είναι τη Δευτέρα 6 Ιουνίου με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Οι πανελλαδικές ολοκληρώνονται στις 10 Ιουνίου για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων και στις 17 Ιουνίου για τους μαθητές των ΝΕΠΑΛ. Τα ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν 18 με 30 Ιουνίου.